Θέμα δεύτερο, έκθεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, κοινοφελής επιχείρηση Δήμου Οικουμενίτσας. Κύριε Δήμαρχε, ας εγγραφήσω για τότε. Λοιπόν, ναι. Αν δεν έχετε πάρει την εισήγηση, το μόνο που πρέπει να σας πω είναι ότι η κοινοφελής επιχείρηση, μάλλον τα έσοδα κοινοφελούς, είναι μόνο από το πρόγραμμα ΜΕΑ. Εκείνο που προσπαθούμε και καταφέρουμε σε έναν βαθμό είναι να πληρώνουμε λίγο την ισορροσία των εργαζομένων, παρότι βρισκόμαστε υπολικά μας τα κατά πολλούς μήνες σε αυτό, και αυτό έχει να κάνει με τα επιχείρηση και τα οποία ανέρχονται περίπου στα 2 εκατομμύρια και αφορούν βέβαια χρέη της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Μέσας, κοινώς πρώην Βρέπανο. Λοιπόν, δυστυχώς η Δημοτική Επιχείρηση έχει κληρονομήσει τεράστια χρέη και προσπαθούμε μέσα από τη χρηματοδότηση μόνο των προγραμμάτων αυτών και τα λοιπά και τα λοιπά να το κρατήσουν πρόθυρα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρες οι πίνακες. Θυμίστηκε ο Μόχαν το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι δεν έχει τίποτα ιδιαίτερες απάντησης, ούτε ιδιαίτερα έσοδα, αν υπάρχουν απόλυτες. Λοιπόν, συμφωνούμε, μάλιστα, ο Μόχαν. Ορίστε, αν με συγχωρείτε, δεν σας είδα. Λοιπόν, καθίστε. Ο κύριος Καρδοτζής, ορίστε. Λοιπόν, επανειλημμένος, κύριε Δήμαρχε, έχουμε συζητήσει, έχουμε πει δηλαδή το θέμα με την παλιά δημοτική επιχείρηση, να το πούμε έτσι, και την καινούργια κοινοφυλή. Μόνο σας είπατε είναι περίπου 2 εκατομμύρια τα χρέη, κάτι πρέπει να γίνει. Είναι, τα χρήματα αυτά είναι, θα έχουμε εργαστεί. Και δηλαδή ποιο είναι το μέλλον. Να μας πείτε δύο λόγια. Επίσης, έχω κάποιες πληροφορίες, δεν ξέρω, τις λέω ενώπιον του Συμβουλίου. Κάποιοι υπάλληλοι έχουν εκμεταλλευτεί τη θέση τους και έχουν πάρει κάποια χρήματα παραπάνω. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια και αν μπορείτε να πάρετε θέση σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Αν υπάρχει λίγος χρόνος, εγώ έχω πληρώσει τον χρόνο. Το μέλλον της κοινοφελούς επιχείρησης είναι σκοτεινό. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει καμία αποδοτική μέσα από τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων που παρατέθερα να ξεπληρωθεί η κοινοφελής επιχείρηση, η ψυχία. Ο μόνος τρόπος στον οποίο καταλήγουμε είναι να γίνει λύση της κοινοφελούς επιχείρησης, να γίνει καθάριση και να μεταφερθούν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης στον Δήμο της Οικουμενίτσας, γιατί σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της κοινοφελούς από τον Δήμο. Μπαίνοντας σε καθάριση και σε λύση κοινοφελής, θα υπάρξει δυνατότητα στο μέλλον, ξέρω πότε θα είναι το μέλλον, να χρηματοδοτήσει ο Δήμος λίγο-λίγο και να ξεπληρώσει έτσι, και να αποπληρώσει τα χρέη αυτά. Οι εργαζόμενοι έχετε απόλυτο δίκιο. Το κύριο Θεματζή, σύμφωνα από πρώτο χέρι έτσι την κατάσταση, όσο για κάποιους υπαλλήλους, οι οποίοι πήραν χρήματα παραπάνω, γιατί πρέπει να εξηγήσω εδώ ότι σε κάποια φάση που είχε γίνει επίσκεψη εργασίας, τα χρήματα εκείνης της περιόδου στους εργαζόμενους τα πλήρωνε ο ΑΕΔ. Κάποιοι υπάλληλοι πήραν και τα χρήματα από τον ΑΕΔ, αλλά και κάποιους μισθούς από την κοινοφελή, ευτυχώς δεν είναι πολλά, και έχουν κληθεί να τα επιστρέψουν. Και αν υπάρξει πρόβλημα, θα γίνει ακόμα και ΕΔΕ για συγκεκριμένο υπάλληλο, ο οποίος προέβη στην τέτοια συγκεκριμένη ενέργεια. Δεν έχω το κάνω να πω σήμερα. Μάλιστα. Ο κύριος Δήμας και μετά. Α, ωραία. Ο κύριος Τζόλης. Επειδή αναφερόμαστε με το ερώτημα του κυρίου Καλματζή, μπήκαμε σε ένα θέμα που εμένα με αγγίζει. Έχω να κάνω μια δήλωση, γιατί ό,τι δηλώνουμε δημόσια είναι και αυτά που μένουν και ιδιαίτερα αυτά που αποτυπώνουμε. Η δημοτική επιχείρηση που υπάρχει σήμερα διαδέχθηκε
βασικά κάποιες παλιές κοινοφελείς επιχειρήσεις. Το μεγάλο το πρόβλημα υπήρχε στην παλιά Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ιγουμενίτσας, βασικά, αγαπητοί συνάδελφοι. Τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε, η οποία χρώσταγε γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Την παραλάβανε σαν παρούσα Δημοτική Αρχή, χωρίς ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Χρέος προς το ΙΚΑ γύρω στις 700.000 ευρώ. Χρέος προς εργαζόμενους, από αυτά που έχω εγώ υπολογίσει, παραπάνω από 1 εκατομμύριο. Χρέος προς προμηθευτές, γύρω στις 400.000. Δάνεια που έλαβε η παλιά επιχείρηση Γουμενίτσας, και τα λέω αυτά γιατί εγώ, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως έχω πει και έχω ανακοινώσει, δεν θα είμαι υποψήφιος στις νέες εκλογές. Δάνεια της παλιάς επιχείρησης Γουμενίτσας, τα οποία καταπέσαν και πληρώνει ο Δήμος Γουμενίτσας, 987.000 ευρώ. Όλα αυτά μαζεύονται κάποια εκατομμύρια. Η δικιά μου πρόταση προς την παρούσα Δημοτική Αρχή όταν αναλάβαμε ήταν και είναι πάντα λύση της επιχείρησης, να τη θέσουμε σε διαδικασία εκαθάρισης, ούτως ώστε ο Δήμος πλέον να αναλάβει σαν καθολικός διάδοχος όλες τις υποχρεώσεις προς τη Δημοτική, προς τους εργαζόμενους, τους συμπολίτες και όλους όσους έχουν λαμβάνει από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Βασικά του Δήμου Ιγουμενίτσας, είναι αυτή που παλιούκα από τις Τριαφούδια του Ιγουμενίτσας. Ο Δήμαρχος φαίνεται ότι πλέον το βλέπει και αυτός. Υπάρχει μια πραγματικότητα λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, για τους καινούριους πρόκειται να αναλάβουν. Και αυτή είναι μία. Η επιχείρηση πρέπει να κλείσει, πρέπει να μπει σε κατάρρηση και ο Δήμος εκ του νόμου θα αναλάβει τα χρέη της, αλλά όμως οφείλει ο Δήμος και μπορεί και νομικά να διαχειριστεί το ΔΑΠ. Γι' αυτό ζήτησα τον λόγο. Έτσι όπως είναι σήμερα, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, μιας και βλέπω και πάρα πολύ κόσμο εδώ και πολλούς εργαζόμενους, θα κάνω και εγώ τον λαϊκισμό μου. Έτσι όπως είναι σήμερα, σύντομα το ΔΑΠ θα κλείσει. Θέμα ημερών είναι. Και ο καθένας μας σε αυτή την πόλη που διοίκησε και θα διοικήσει, θα πρέπει να αναλάβει επιτέλους κάποτε τις ευθύνες, γιατί με την υπάρχουσα κατάσταση όπως είναι, το λέω πάλι, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα μείνουν στον δρόμο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον κύριο Τσόλη, γιατί είναι, να ενημερώσω τον συμπολίτη μας, είναι αντιπρόεδρος στην κοινωνική επιχείρηση και ευχαριστώ που επιβεβαίωσε αυτά που είπε και εγώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ψηφίσω γιατί πρέπει να κρυφθούν οι εργαζόμενοι και φορά μόνο αυτό. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι όταν συζητάγαμε τη δημιουργία των επιχειρήσεων, ποια ήταν η τοποθέτηση της Λαϊκής Συσφύρωσης. Και ότι η Λαϊκή Συσφύρωση είχε πει ότι δεν γίνεται με μερεμέτρες μου. Και αυτό που επικαλεστήκατε για να τη φτιάξετε ήταν ακριβώς το να δημιουργήσει το ΦΔΑ και να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Πράγμα το οποίο δεν χρειαζόταν να ήταν κάποιος προφήτης ότι δεν επρόκειτο να συμβεί. Ευχαριστώ. Δεν χαιρόμαστε εδώ πάλι. Συμφίζεται και εσείς κύριε Ρόμε, ομόφωνα. Θα ήθελα λίγο το λόγο, σαν πρώην Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ιγουμενίτσας, που ήμουν υπεύθυνος για τις διαδικασίες μετά το... Κύριε Σύντομα, κύριε Λογοθέτη. Πάτε το μικρόφωνο και σύντομα για να συνεχίσουμε. Ομόφωνα να το γράψετε, ναι. Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2011 η αποκεντρωμένη διοίκηση επικύρωσε απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου περί συγχώνευσης των κοινοφελών επιχειρήσεων των παλιών καποδιστριακών δήμων. Μεταξύ αυτών ήταν και η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Ιγουμενίτσας, για την οποία αναφέρθηκε ο κύριος Τσόλης πριν από λίγο. Η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Ιγουμενίτσας, με απόφαση της αποκεντρωμένης στις 5 Νοεμβρίου του 2010, διαδέχτηκε την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ιγουμενίτσας, την πρώην ΔΕΑΕ. Θυμίζω, επειδή και εγώ δεν θα απογοητευτώ, ότι ο κύριος Τσόλης ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ιγουμενίτσας και
Και η μετατροπή της έγινε μετά από οικονομοτεχνική μελέτη που εκφώνησε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε μεταξύ των άλλων και ο κύριος Τσόλης ότι... Όχι, άλλο θέλω να πω, κύριε Τσόλη. Θα τα πω όλα. Λοιπόν, στην τελευταία παρά... Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε γιατί. Γιατί απορώ πως ο κύριος Δήμας, που είναι και πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου, δεν μπόρεσε να καταλάβει το πρόβλημα. Θα σας το εξηγήσω. Είναι πρόβλημα, δεν ξέρω πόσο είναι, ένα 800 λέει. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα, θα τα ακούσετε. Ναι, συνεχίστε όμως, δεν χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, κλείνοντας αυτή η απόφαση της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας, στην τελευταία παράγραφο λέει, από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης του παλιού Δημοτικού Συμβουλίου, που είχε ψηφίσει ο κ. Τσόλης, θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου Ιουμανίτσας ποσού 1.000.000 ευρώ τμηματικά για τα οικονομικά έτη 10 και 11 ή την πίστοση 100.000 έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ ΤΑΒΕ και του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους του 10 και θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη εγγραφής πίστοσης 900.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του έτους 2011. Και ερχόμαστε 1η-1η του 11. Ο 3852 έλεγε όσες δημοτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν, να κλείσουν. Όσες μπορούν να μεταθραπούν, πρέπει να έχουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Την 1η-1η του 11 λοιπόν, αντί να γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που το προέβλεπε η οικονομοτεχνική μελέτη και η οικονομοτεχνική μελέτη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης μετατροπής της, αυτό δεν έγινε. Τι συνέβη λοιπόν. Ακούστε γιατί είναι πολύ σοβαρό. Για σύντομα, ναι. 1.800 είναι η κυρία Σαμίου. Πόσο σύντομα θα κάνω. Παγκέρα, θα μιλήσω όποτε θέλετε. Να τελειώσουμε την κουβέντα. Μισό λεπτό. Ο 3852 που μετέτρεπε τις δημοτικές επιχειρήσεις. Προέβλεπε ότι σε περίπτωση που κλείσουν, καθολικός διάδοχος είναι ο Δήμος. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έκλεισε, δεν είναι καθολικός διάδοχος ο Δήμος. Είναι η κοινοφελής επιχείρηση, η καινούρια. Αυτό λοιπόν που πάτε να κάνετε και λέτε τώρα, εκτός αν δεν έχω εγώ ενημέρωση, δεν το προβλέπει ο νόμος, κύριε Δημάρχε. Ήρθα και σας ενημέρωσα. Δεν προβλέπει ο νόμος ότι αν κλείσει μια κοινοφελής επιχείρηση που έγινε με το 3463, τα χρέη θα τα πληρώσει ο Δήμος. Προτείνω λοιπόν, επειδή η απόφαση της περιφέρειας, που είναι μια διοικητική πράξη, που η κυρία Μπάστα δεν ήταν να μπει στην ουσία, αυτό έπρεπε να το κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ. Η κυρία Μπάστα πήρε μια απόφαση μετατροπής. Δεν ήταν υποχρεωμένη να ελέγξει αν αυξήσατε εσείς το μετοχικό κεφάλαιο. Πάσχει. Και σαν διοικητική πράξη που πάσχει, πρέπει να ανακληθεί. Να σας το πω με απλά λόγια. Αν εγώ αύριο, εγώ πάω στην κυρία Μαρκουλή και της πω ότι η απόφαση που πήρατε και η κυρία Μπάστα την συνυπέγραψε πάσχει, διότι ουδέποτε έγινε άρχιση μετοχικού, αυτή η απόφαση κύριε Τσόλη θα πέσει. Και πηγαίνετε εσείς μετά να κάνετε λήξη και καθάριση των ωφελών επιχειρήσεων για να βρείτε τα 2,5 εκατομμύρια που αυτό ειλικρινά δεν το κατάλαβα που μου πήγε. Εσείς δεν είσαστε μέρος στο Διοικητικό Συμβούλιο και είχαμε βγάλει. Δεν είσαστε μέρος που σου και μας είχατε δώσει τα στοιχεία. Πόσα είναι, τα εσύ που τα δώσετε. Λοιπόν, σας παρακαλώ να μιλήσετε. Για τα 1.000.000 χρέη θα μιλήσετε. Κάτι είπατε περί το ποιο λαϊκίζει. Λοιπόν, θα το κρίνουν οι συμβουλίε. Κύριε Λογοθέτη, ευχαριστώ. Εγώ λοιπόν σα μιλάω. Σαν και το θέτω σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και επειδή με προκαλεί ο κ. Τσόλη, εγώ αύριο το πρωί σα ενημερώνω γιατί έκανα πάντα καθαρέ τι βουλευτέ. Μάλιστα. Ότι αύριο θα πάω στην κυρία Μαρκουλή. Μάλιστα. Αυτή η απόφαση θα υπέσει. Όχι μάλιστα, κυρία. Ναι, γιατί είναι ο μοναδικό τρόπο αυτά τα 2,5 εκατομμύρια που λέει ο κ. Τσόλη κάποτε να τα πάρουν. Ξέρετε από πού. Από τα υπόπεδα του Δήμου που δεν έχει ή από οτιδήποτε άλλο. Τώρα δεν θα τα πάρουν ποτέ. Και είναι ευθύνη και του Εμπορικού Συλλόγου και του Εμπειρίου και όλων αυτά τα στοιχεία από αυτές τις υπόψεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.